Ναι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πολίτου. Σας καλησπερίζω εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση, την οποία διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Παράρτημα Βορείου Ελλάδος. Η συνεργασία του ΣΒΕΕ και του ΔΑΔΕ στη διοργάνωση της συνάντησης έχει σκοπό την ανταλλαγή απόψεων εμπειριών μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων στο επίκαιρο θέμα της χρήσης της τηλεργασίας. Όπως ξέρετε, το θέμα είναι επίκαιρο, επειδή ναι, μεν η τηλεργασία ως δυνατότητα υπήρχε, αλλά η αναγκαιότητά της, η αναγκαιότητα εφαρμογής της είναι αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης. Ήδη διανύουμε τον ένατο μήνα από το πρώτο lockdown και έχουν δημοσιευθεί αρκετές έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τηλεργασίας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Οι έρευνες έχουν δημοσιοποιηθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και καταλήγουν σε ορισμένα ως επιτοπλίστων κοινά συμπεράσματα. Καταρχήν, η πλειονότητα των επιχειρήσεων θεωρεί την εξ αποστάσεως εργασία ως αποτελεσματικό μέτρο εναντίον της εξάπλωσης της πανδημίας. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις συνέχισαν να εφαρμόζουν την τηλεργασία και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τα περιοριστικά μέτρα είχαν χαλαρώσει. Ορισμένες επιχειρήσεις θεωρούν την τηλεργασία ως μορφή απασχόλησης με ενδιαφέρον και για την μετά-COVID εποχή. Επίσης, ήταν και αναμενόμενο ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τριτογενή τομέα εφαρμόζουν την εξ αποστάσεως εργασία σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι αυτή εφαρμόζεται στην μεταποίηση. Σε σχέση με τους εργαζόμενους, οι έρευνες συμφωνούν ότι ένα από τα θετικά για τους εργαζόμενους είναι ότι υπάρχει απουσία μετακινήσεων από και προς την εργασία, έχουν περιοριστεί. Επίσης, οι νεότερες ηλικίες είναι σαφώς θετικότερες στην εξ αποστάσεως εργασία από ότι οι παλαιότερες και αυτό είναι φυσικά αναμενόμενο καθώς είναι περισσότερο εξοικειωμένες με το τεχνολογικό περιβάλλον. Και τέλος, εκφράζονται και κάποιες ανησυχίες για την τήρηση των ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης. Στο πλαίσιο των παραπάνω, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε σήμερα με τους έμπειρους συνομιλητές μας. Το πρώτο είναι ποιες είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της τηλεργασίας στο προηγούμενο διάστημα και τι επιπλέον χρειάζονται οι επιχειρήσεις για το επόμενο διάστημα. Και ένα ακόμα, ποια είναι το ωφέλη της τηλεργασίας για την συγκεκριμένη δική τους περίπτωση. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και δεχτήκατε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας. Και να πω ότι στο τέλος των παρουσιάσεων, οι υπόλοιποι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα στο chat να απευθύνουν ερωτήσεις και σε συγκεκριμένους ομιλητές. Στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω την κυρία Ελένη Ασβεστά, Group HR της Κλέμαν και πρόεδρος ΔΑΔΕ Βορείου Ελλάδος, να την ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία της και να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πάνω σε ένα θέμα το οποίο αφορά την τηλεργασία, ένα θέμα που όλες οι διευθύνσεις HR, όλες οι επιχειρήσεις πια, το έχουν πρώτο στην ατζέντα τους. Να ξεκινήσω με μια μικρή αναδρομή. Πρώτα απ' όλα, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, πραγματικά οι μεγάλες κρίσεις είναι αυτές που φέραν και σημαντικές ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στις ζωές μας. Υπήρξαν επιταχυντές καινοτομίας. Έτσι λοιπόν, στις 11 Μαρτίου του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε το COVID-19 ως πανδημία. Ξεκίνησε μία πρωτόγνωρη για τα δεδομένα κρίση σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και σηματοδότησε την έναρξη συνεχών και γρήγορων αλλαγών σε πάρα πολλά επίπεδα. Ήταν μια κρίση για την οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ένας σημαντικός τομέας που επηρεάστηκε από την πανδημία είναι και οι εργασιακές σχέσεις και κυρίως η οργάνωση της εργασίας. Στην Κλέμαν, κληθήκαμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας από την αρχή της νέας χρονιάς στη θυγατρική μας στην Κίνα και στη συνέχεια σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Από το Μάρτιο
Περίπου το 80% του διοικητικού προσωπικού μας εργάζεται με τηλεεργασία, δίνοντας μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στους ανθρώπους που χρειάζεται να βρίσκονται με φυσική παρουσία στην εταιρεία. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, που οι συνθήκες το επέτρεπαν, οργανώσαμε την εργασία μας με βάση ένα υβριδικό μοντέλο, με 1-2 φορές την εβδομάδα φυσική παρουσία στην εταιρεία και αντίστοιχα 3-4 φορές την εβδομάδα με τηλεεργασία. Παρότι λοιπόν εφαρμόζαμε την τηλεεργασία εδώ και αρκετά χρόνια ως ένα βαθμό, στη διάρκεια της πανδημίας και προκειμένου να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας, η τηλεεργασία πήρε μια τελείως διαφορετική διάσταση. Χρειάστηκε πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε στην τεχνολογία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στήσαμε όλη την υποδομή που απαιτούνταν και ταυτόχρονα προχωρήσαμε σε εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνταν για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό την εξαποστάσεως εργασία. Η βίαιη αυτή αλλαγή στην οργάνωση της εργασίας συνοδεύτηκε και από αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας. Περάσαμε από τη μέτρηση και την αμοιβή της παρουσίας στη μέτρηση και την ανταμοιβή του παραγόμενου αποτελέσματος. Δεν είχαμε πια τον έλεγχο όπως είχαμε συνηθίσει και χρειάστηκε να επενδύσουμε σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για μένα πιστεύω ότι αυτό είναι το κλειδί για την πετυχημένη εφαρμογή της τηλεεργασίας. Τώρα, όσον αφορά τα ωφέλη για τους εργαζόμενους, πρώτα απ' όλα κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ασφάλεια. Νιώθουμε πολύ πιο ασφαλείς όταν είμαστε στο οικείο περιβάλλον και δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε ένα χώρο με άλλους ανθρώπους. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, η εξοικονόμηση του χρόνου μετακίνησης είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Μου δίνει τη δυνατότητα ως εργαζόμενος να δουλεύω από οπουδήποτε και για οποιονδήποτε εργοδότη. Ταυτόχρονα, μπορώ να εργάζομαι με βάση τις δικές μου ανάγκες χρονικά. Τέλος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, μέσα από τη τηλεεργασία δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, ευπαθών ομάδων ή εργαζομένων που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχουν σημαντικά ωφέλη και για τις επιχειρήσεις. Ως επιχείρηση μπορώ να προσελκύω ταλέντα από οπουδήποτε στον κόσμο. Η μείωση των αποχωρήσεων. Αύξηση παραγωγικότητας. Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας. Σημαντική μείωση λειτουργικών εξόδων. Και κυρίως αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Υπάρχουν πολλά ωφέλη. Ταυτόχρονα όμως, η εφαρμογή της τηλεεργασίας έχει και πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις. Χρειάζεται να διαχειριστούμε την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Το έχουμε ζήσει όλους αυτούς τους μήνες. Δεν υπάρχουν όρια. Μπορεί να εργαζόμαστε μέχρι πολύ αργά. Μπορεί να εργαζόμαστε Σαββατοκύριακα. Πραγματικά η εξισορρόπηση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα. Ταυτόχρονα όμως, χρειάζεται να διαχειριστούμε την έννοια της απομόνωσης και του αποκλεισμού. Χρειάζεται να δούμε ζητήματα συντονισμού και συνεργασίας ομάδας και χρειάζεται να διαχειριστούμε και θέματα ασφάλειας δεδομένων. Είναι σημαντικό να επαναπροσδιοριστούν πολλά και σημαντικά πεδία στην οργάνωση της εργασίας. Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι συμβαγές, θα είναι και ευέλικτο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων σε σχέση με τον τόπο από όπου παρέχεται η εργασία, τον χρόνο που παρέχεται η εργασία και τον τρόπο που παρέχεται η εργασία. Είναι σημαντικό να επαναπροσδιοριστεί η επικοινωνία, το management και η έννοια της ομάδας. Ίσως χρειάζεται να καταγράψουμε τι είναι αυτό που μάθαμε τους τελευταίους μήνες και να σχεδιάσουμε σε μια νέα βάση την οργάνωση της εργασίας. Στην Κλέμα να αντιμετωπίζουμε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας που πια έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, αλλά ταυτόχρονα οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε το μέλλον της εργασίας μας.
πίζουμε πάνω που σε αυτά που μας έχει διδάξει και συνεχίζει να μας διδάσκει η πανδημία. Απομονώνουμε ενέργειες που φάνηκε ότι δεν λειτουργήσαν και ενσωματώνουμε ενέργειες που λειτουργούν και τις εντάσσουμε σε ένα συνολικό πλάνο οργάνωσής μας. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα μπορούσα να καταγράψω για το θέμα της τηλεεργασίας και ό,τι μας έχει δείξει η εμπειρία μας τους τελευταίους 8-9 μήνες. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω από τον κύριο Σωτήρη Σταματίου, από τον πρόεδρο του ΣΤΑΔΕ, να κάνει μία μικρή τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω ανάμεσά μας την αγαπητή συνάδελφη. Οπότε θα γίνει μια κουβέντα μεταξύ μας. Νιώθω πολύ, πολύ επικοδομητική. Ήδη έβαλε τις βάσεις η Ελένη. Εγώ, αν μου επιτρέπετε να μοιραστώ σε screen, μπορώ να κάνω μοιραστώ κάποια slides, ούτως ώστε δεν μπορώ, λέει ο host. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να μοιραστώ κάποια slides, λέει, γιατί δεν μου επιτρέπεται. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πω προφορικά, δεν έχω κανένα θέμα. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Σταματίου Σωτήρης, είμαι Διευθύντης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλων ΑΣΥ, Ιδρύματος ΑΛΑΣΥ, όπως το λέμε, που έχει και κοινοφελείς και business δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ. Τον τελευταίο καιρό άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε βιώσει... Συγγνώμη, κύριε Σταματή, είμαι έτοιμος λίγο για τις... για τα σλάιντ. Α, ωραία. Οκ. Okay. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Λέω ότι άλλαξε γρήγορα τους τελευταίους μήνες. Δυστυχώς ξεκινάμε το πιο τραγικό, η απώλεια ανθρώπων, αλλά σίγουρα αλλάξαμε και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα δοκιμασία των κρατικών δομών, βιώσαμε την στροφή στην τηλεργασία, στην τηλεκπαίδευση, στην τηλεσυνεργασία. Εκτοξευθήκαν οι αγορές μέσω διαδικτύου και υπήρξε μια τεράστια αναστάτωση στους εμπορικούς κλάδους. Είδαμε κλάδους να βρίσκονται σε ύφεση, να πέφτουν σε ύφεση, όπως η εστίαση, ο τουρισμός, οι μεταφορές, για να τονίσω τους πρώτους που έρχονται στο μυαλό, φυσικά υπάρχουν και άλλοι. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, είδαμε και ανάπτυξη σε ταχυμεταφορές, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε προϊόντα επικοινωνίας, τεχνολογίας κ.ο.κ. Αντίστοιχα και στο δικό μας χώρο, στους ανθρώπους, υπήρξαν τεράστιες αλλαγές ρόλων. Είδαμε επαγγέλματα σαν αναδιοργάνωση, και ειδικά αυτά που είναι διαζώσεις, να αποσύρονται ή να φθήνουν στην αγορά εργασίας, όπως διαζώσεις πωλήσεις, customer service και τέτοια. Ενώ από την άλλη πλευρά είδαμε ανάπτυξη στα logistics, στο ψηφιακό marketing και στην τεχνολογία. Αυτό μας έφερε μια τεράστια βεβαιότητα σε όλο αυτό και ο COVID στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ σε όλες αυτές τις αλλαγές, ερχόντουσαν αυτές τις αλλαγές. Ο COVID τι έκανε? Ο COVID ήταν ο επιταχυντής αυτής της αλλαγής. Ο COVID δηλαδή έφερε πολύ πιο γρήγορα πράγματα που θα ερχόντουσαν σε μερικά χρόνια. Ειδικά για την τηλεργασία, όπως τουλάχιστον ξεκίνησε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η τηλεργασία ήταν στα χειρότερά της. Διότι αντίστοιχα κληθήκαμε όλοι να προσαρμοστούμε βία στο να εργαστούμε από το σπίτι με μια ψευδαίσθηση ότι δουλεύουμε από το σπίτι, έχουμε άδεια από το σπίτι. Βρήκαμε χώρους του σπιτιού μας που ήταν απροετοίμαστοι στην αρχή. Βρήκαμε ένα οικείο περιβάλλον το οποίο υπήρχαν επανεμβολές από τους οικείους μας και από τους συνοίκους μας. Οι υποδομές σε κάποιες των περιπτώσεων ήταν φτωχές. Ο χρόνος εργασίας ήταν μη ελεγχόμενος. Ο κόσμος παραπονιόταν ότι δουλεύει παραπάνω ώρες και ίσως για να βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Και φυσικά και οι επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους, ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν ανέτοιμες να το αντιμετωπίσουν. Εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις ή που είχαν τις υποδομές να το κάνουν, αρκετές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία δυσκολεύτηκε. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχουμε προσαρμοστεί σε αυτό, αλλά υπάρχει αντίστοιχα και μία κόπωση, όπως έχουμε διαπιστώσει και οι έρευνες για τις οποίες μιλήσατε. Εγώ εδώ θα ήθελα να πω ότι αλλαγές που θα φέρει την εργασία στο μέλλον και φαντάζομαι εσείς θα μιλήσετε, οι συνάδελφοι, για καλές πρακτικές σίγουρα αργότερα, αλλά εγώ θα ήθελα να επισημάνω τις αλλαγές που θα φέρει η εργασία στο μέλλον
σε πρώτη φάση σε σχέση με τους εργαζόμενους και την επιχείρηση, δηλαδή σε όλα τα κομμάτια του HR. Θα έλεγα στο πρώτο κομμάτι, στη διαδικασία αναζήτηση και επιλογή στελεχών, εκεί θα έχουμε τεράστιες αλλαγές. Η αναζήτηση δίνει ευκαιρίες, αλλά η επιλογή νομίζω δυσκολεύεται. Θυμάμαι πριν από 2 μήνες προσλάβαμε τον πρώτο συνάδελφο, τον οποίο δεν είχαμε δει το πρόσωπό του. Κάποια στιγμή λοιπόν τυχαία έβγαλε τη μάσκα και τον είδα στο διάδρομο και είχα ξεχάσει ότι αυτό ήταν αυτό που είχαμε προσλάβει. Αυτά λοιπόν είναι καινούργια πράγματα που θα δούμε. Υγεία και ασφάλεια. Υγεία και ασφάλεια είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί ναι, μεν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι τους, που τους είναι οικείο περιβάλλον, δεν ξέρουμε όμως αν είναι ασφαλές, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε γι' αυτό. Για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεν θα μείνω, γιατί γι' αυτό το έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολύ. Στα συστήματα αξιολόγησης, πολύ σωστά η Ελένη είπε ότι τα θέματα στοχοθεσίας και μέτρηση αποτελεσματικότητας θα αλλάξουν πολύ. Ξέρουμε ότι η εργασία στηρίζονταν σε 2 βασικές αρχές μέχρι τώρα, στον τόπο και στον χρόνο εργασίας. Και ο τόπος και ο χρόνος εργασίας πια αρχίζουν και αλώνονται και διαφοροποιούνται πάρα πολύ. Στις αμοιβές και στις παροχές προσωπικού, σύντομα και εκεί θα δούμε αλλαγές, και ειδικά σε σχέση με παροχές οι οποίες συνδέονται με το χώρο εργασίας, δηλαδή εστιατόρια, γυμναστήρια, μετακίνηση στο γραφείο, πάρκινγκ, όλα αυτά τα benefits πέραν των άλλων που δίνουμε, θα είναι υπό συζήτηση. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο και στη δουλειά μας θα αλλάξει, διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Σήμερα πια ανοίγουμε το παράθυρό μας και μοιραζόμαστε ένα μέρος του σπιτιού μας με τους συναδέλφους μας ή ακόμα και με αγνώστους. Ενώ από την άλλη πλευρά τηρούμε το GDPR πάρα πολύ αυστηρά όπως οφείλουμε να κάνουμε. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια σημαντική πρόκληση. Και θα έλεγα κλείνοντας, και το άλλο μεγάλη πρόκληση στην οποία εμείς συνδεόμαστε έμεσα είναι η διαδικτυακή ασφάλεια των πληροφοριών. Αυτό το βάρος πέφτει σε συναδέλφους της πληροφορικής, αλλά φαντάζομαι και εμείς, επειδή είμαστε οι αποδέκτες αυτών των πληροφοριών, έχουμε μερίδιο ευθύνης και διαχείρισης. Ένα άλλο κομμάτι, ένας δεύτερος πυλώνας που αλλάζουν πάρα πολύ, είναι οι σχέσεις εργαζομένων και κοινωνίας. Πέρα από τις μετακινήσεις των εργαζομένων και τις σχέσεις του με τις δημόσιες υπηρεσίες, ένας τομέας στο οποίο θα δούμε πολλές αλλαγές και επηρεάζεται από την τηλεργασία, είναι η αγορά ακινήτων. Η αγορά ακινήτων, θα δούμε εργαζόμενους, έχουμε 2 εργαζόμενους, οι οποίοι γυρνάνε ως τηλεργαζόμενοι στην περιφέρεια, δηλαδή αν ο τόπος καταγωγής τους διαφέρει από τον τόπο στον οποίο δουλεύουν, πηγαίνουν και δουλεύουν στον τόπο καταγωγής τους. Βλέπουμε τα γραφεία μας, μάλλον θα γίνουν μικρότερα, αλλά θα δημιουργήσουμε άλλους χώρους συνεργασίας. Οι χώροι των σπιτιών θα χρειαστούν δωμάτια εργασίας, που δεν ήταν έτοιμα όλα τα σπίτια, ειδικά με οικογένειες, με μικρά παιδιά, να υποδεχτούν και να διαχειριστούν τέτοιου είδους θέματα. Τα έχουμε όλοι σίγουρα διαχειριστεί πολλά και σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν στα βιογραφικά, πέρα από τις δεξιότητές μας, τις σπουδές μας και τις εμπειρίες μας, θα γράφουμε κάποια στιγμή ότι διαθέτω χώρο εργασίας ασφαλή και που δεν επενδύουν ούτε οι γείτονες ή τη συνέχεια, ή τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Μπορείτε να με εμπιστευτείτε για να με προσλάβετε. Δεν με διακόπτουν τώρα, μπορώ να δουλέψω άνετα. Συνεργατικοί χώροι θα πληθύνουν. Βλέπουμε χώρους οι οποίοι θα απλωθούν πέρα από το κέντρο της πόλης που έχουμε, ούτως ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να μαζευτούν και να δουλέψουν καλά. Και σίγουρα από όλα αυτά τα πράγματα θα ακολουθήσουν και αλλαγές στην νομοθεσία. Αυτό θα φέρει τεράστιες αλλαγές στη δουλειά μας, γιατί να αλλάζει πλήρως αυτή τη δουλειά και θα έλεγα. Για να μην κλείσω με την τηλεργασία στα χειρότερά της, γιατί εδώ ήρθαμε να πούμε η τηλεργασία στα καλύτερά της και βεβαίως τη πιστεύουμε, αρκεί βεβαίως να θέσουμε τις προϋποθέσεις που να μας εξασφαλίσει ευκαιρίες για ποιοτικές θέσεις εργασίας και υπό αυτό το καθεστώς, να μας δώσει ασφάλεια και ψυχική υγεία προβλήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε όλοι μας όλο αυτό το διάστημα, να φέρει ξανά ανάπτυξη και συνεργασία ο νέος τρόπος δουλειάς, να φέρει νέες παραγωγικές μορφές σχέσεων. Και σίγουρα να φέρει και ένα νέο τρόπο ζωής για να το αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε λοιπόν ότι η τηλεργασία τη θέλουμε στα καλύτερά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας να τα κουβεντιάσουμε αργότερα. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά και την Ελένη την Ασβεστά για την εμπειρία της στην Κλέμαν, όπου θα κρατήσω ένα πολύ σημαντικό που είπε για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά τον κύριο Σταματίου. Μας έκανε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση στη βάση ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές καθώς αλλάζει ο τόπος και ο χρόνος, που ήταν οι βασικές σταθερές
της εργασίας μέχρι σήμερα, της προσφοράς και ζήτησης. Και να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Ζαφύρη Χατζηλαζάρου, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Ρεδεστός και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηλαζάρου, και μπορείτε να πάρετε το λόγο. Καλησπέρα και από εμένα. Προφανώς δεν θα επεκταθώ σε καθαρά θέματα HR, γιατί υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα και ήδη η κυρία Ζωστά και ο κύριος Σταματίου έχουν καλύψει ένα μέρος αυτών και είμαι σίγουρος ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι στο πάνελ θα καλύψουν πλήρως όλα αυτά τα θέματα. Στον Όμιλο Ευθυμιάδη είχαμε την τύχη να έχουμε προ-COVID εποχής αρκετούς τηλεργαζόμενους λόγω της φύσης της δουλειάς. Έχουμε πάρα πολλούς γεωπόνους πολιτές, οι οποίοι όμως πραγματικά τηλεργαζόταν, δεν ήταν όπως το σύνηθες, δηλαδή είχαμε αναπτύξει την τεχνολογία, VPN, γραμμές, εξοπλισμό, ασφάλεια και όλα αυτά και έτσι είχαμε μία κάποια εμπειρία προ-COVID εποχής. Με το που ήρθε η εποχή COVID, προσπαθήσαμε να δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να αποκτήσουμε περισσότερο εξοπλισμό, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των δεδομένων, να αναπτύξουμε, να κατοχυρώσουμε νέες μικροκυματικές γραμμές για το διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε πιο ασφαλώς και κυρίως πιο γρήγορα. Και το αποτέλεσμα ήταν σήμερα να τηλεργάζεται πάνω από το 60% στον Όμιλο, με ασφάλεια, και αυτό που θέλω να συνεισφέρω περισσότερο στην κουβέντα είναι αυτό που αναφέρθηκε βέβαια, αλλά το θέμα της εμπιστοσύνης και της υπευθυνότητας. Το κλειδί της επιτυχίας της τηλεργασίας, η οποία προϋπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον, ίσως όχι σε τόσο έντονη μορφή όσο τώρα φανταζόμαστε, μάλλον θα καταλαγιάσει λίγο μετά την COVID εποχή, αυτή είναι η άποψή μου, αλλά σίγουρα θα μείνει ένα μέρος πίσω. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί της επιτυχίας της τηλεργασίας. Η πλευρά που βρίσκεται από την πλευρά της εργοδοσίας, ας το πω έτσι, και η πλευρά των εργαζομένων, είναι πολύ σημαντικό να έχουν αυτή την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους για το αποτέλεσμα της τηλεργασίας. Σε εμάς αυτό έχει πετύχει πάρα πολύ. Είναι πολύ πετυχημένο το πείραμα, ας το πω έτσι, και μάλιστα τηλεργάζονται άτομα που προ-COVID εποχής δεν θα το φανταζόμασταν καν ότι θα μπορούσαν να τηλεργαστούν σε αυτού του είδους τις εργασίες, αυτό εννοώ. Σε όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου υπάρχουν τηλεργαζόμενοι. Αν εξαιρέσουμε μόνο τις παραγωγικές μονάδες, όπου εκεί μάλλον είναι δύσκολο και εκεί έχουμε ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική ρότα, ένα τελείως διαφορετικό δρόμο όπως όλοι σας προφανώς. Δηλαδή έχουμε σπάσει την παραγωγή στα δύο με δύο βάρτες, με ενδιάμεσα διαλύματα κλπ. Είναι σημαντικά όλα που προαναφέρθηκαν, προφανώς όσον αφορά το χρόνο εξοικονόμησης του πανέλα, όσον αφορά το αποτύπωμα στη μόλυνση του περιβάλλοντος, είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά. Αστειευόμενος λίγο για τους άντρες, είναι πολύ σημαντικό που δεν ξεριζόμαστε κάθε μέρα, κάθε πρωί, είναι μεγάλη υπόθεση. Θα έλεγα λοιπόν ότι, και θα ήθελα να μείνω σε αυτό, ότι η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Από εκεί και στερα όλα τα υπόλοιπα πράγματα είναι καθαρά τεχνικά τα οποία λύνονται. Προφανώς έχουν ένα κόστος για να επιληθούν τα τεχνικά μέρη και προφανώς έχουν και ένα ψυχολογικό κόστος στους εργαζόμενους. Και σαν νότιοι μεσογειακοί έχουμε πολύ περισσότερο ανεπτυγμένη την ανθρώπινη επαφή από τους βόρειους. Προφανώς οι βόρειοι είναι πολύ πιο εύκολο να τηλεργάζονται από εμάς. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα καλό μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι μόνο για την ασφάλεια του σήμερα, αλλά και για τον τρόπο εργασίας του αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηλαζάρου. Επιβεβαιώνετε και εσείς ότι η εμπιστοσύνη, το είπατε αρκετές φορές, είναι το βασικό σημείο που θα πρέπει να όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Να παρακαλέσω τη Δήμητρα την Πασλή, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΙΖΟΜΑΤ, να μας πει λίγο τη δικιά της τοποθέτηση, άποψη, εμπειρία. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Έχουμε χάσει το χρόνο καταρχήν, μια και έκανα αυτό το λάθος, να πω ότι έχουμε χάσει το χρόνο. Έχουμε χάσει λίγο τις μέρες,
Ευτυχώς εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, είναι τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, έχουν και αυτά, όχι τηλεργασία, έχουν τηλεκπαίδευση. Οπότε λίγο από εκεί βλέπουμε πότε είναι τα Σαββατοκύριακα. Αν και αν κρίνω από μένα και γνωρίζοντας τους περισσότερους ομιλητές σήμερα, νομίζω και τα Σαββατοκύριακα πλέον δουλεύουμε λίγο πολύ όλοι μας. Έτσι, ξεκλέβουμε λίγο κανένα διωράκι για να κάνουμε κάποια πράγματα που μένουν πίσω την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ θα ξεκινήσω από το πρώτο lockdown, όπου η εταιρεία η δική μας δεν είχε καμία εμπειρία έως τότε σε τηλεργασία. Ούτε είχαμε ανθρώπους που δούλευαν απομακρυσμένα, όπως είπε ο κύριος Χατζηλαζάρου, ούτε το είχαμε υιοθετήσει ως πρακτική, όπως η Κλέμαν πολλά χρόνια πριν. Και παρόλο που εμείς από το HR το θέλαμε πάρα πολύ και προσπαθούσαμε να το καταφέρουμε, τέλος πάντων, να πείσουμε τη διοίκηση, δεν ήταν κάτι που ήταν μέσα στα θέλω της διοίκησης, ίσως γιατί δεν το γνώριζαν καλά. Οπότε έγινε λίγο βία, έως πολύ βία, η ανάγκη να βγούμε ξαφνικά όλοι σε τηλεργασία. Δεν είχαμε τις δομές. VPN εγώ έμαθα τι είναι με το πρώτο lockdown. Ξαφνικά, ενώ δεν είχαμε οργανωμένο τμήμα IT τότε, έπρεπε να βρούμε πώς θα γίνει να βρούμε VPN γραμμές για να μπορέσουν να βγουν πολλοί συνάδελφοι σε τηλεργασία. Εννοείται ότι από όλο αυτό το κομμάτι της τηλεργασίας είχε αποκλειστεί το κομμάτι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή και στα logistics, λόγω της φύσης της δουλειάς δεν γινόταν αυτό. Όπως προανέφεραν και οι συνάδελφοι, εκεί ακολουθήθηκαν άλλες πρακτικές με βάρδιες πλέον στην παραγωγή, με απόσταση μεταξύ των δύο βαρδιών να μην συναντιόνται ούτε στα αποδυτήρια ούτε πουθενά. Οπότε ξαφνικά ψάχναμε να βρούμε αν οι συνάδελφοι έχουν λάπτοπ, αν μπορούν να συνδεθούν από προσωπικούς υπολογιστές στο σπίτι, αν έχουν ίντερνετ, πώς θα κάνουμε VPN, πώς θα γίνει ασφαλή όλη αυτή η μεταφορά των δεδομένων. Έχω να πω λοιπόν ότι όλα τα καταφέρνουμε όταν θέλουμε και όταν προσπαθούμε και όταν έρχεται ανάγκη. Γίναν όλα πολύ ωραία, γίναν όλα πολύ ομαλά, δεν το περίμενε κανένας. Ξαφνικά βγήκανε στην πρώτη φάση, στο πρώτο κύμα, εν μία μέρα 60 άτομα σε τηλεργασία, που για μας ήταν πράγμα, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα γίνει. Έγινε όμως. Εμείς αντίθετα με την Κλέμαν επιστρέψαμε στις δουλειές μας οι περισσότεροι το καλοκαίρι. Ήρθε τώρα το δεύτερο κύμα, που τώρα ήμασταν πολύ καλύτερα βέβαια προετοιμασμένοι. Είχαμε αγοράσει ήδη λάπτοπ πολλά στην εταιρεία κοινόχρηστα, τα οποία τα χρησιμοποιούν συνάδελφοι που δεν είχαν δικές τους παροχές στο σπίτι. Έχουμε ήδη βρει τρόπους για κάποιους συναδέρφους που έχουν ειδικές θέσεις, όπως οι γραφίστες, ας πούμε, χρειαζόντουσαν ειδικές οθόνες, χρειαζόντουσαν ειδικά προγράμματα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία να υπάρχουν στο σπίτι και να μην υπάρχει κανένα θέμα στο να παρέχουν σωστά τη δουλειά τους. Οπότε έρχομαι στο ότι όλα αυτά που είναι τεχνικά έχουν γίνει ορθώς. Το δύσκολο ήταν λοιπόν στο να πείσω εγώ τους προϊσταμένους, τους διευθυντές και ιδιαίτερα αυτούς που ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, ότι δεν πειράζει που είναι στο σπίτι, δεν θες να δουλεύουν 8 ώρες από τις 7.30 μέχρι τις 3.30, θέλεις να σου φέρουν ένα σωστό αποτέλεσμα και εσύ να τους κρίνεις με αυτό το αποτέλεσμα, όχι με το ωράριο που θα είναι μπροστά στον υπολογιστή του. Γιατί είχα ακούσει κάτι πολύ ωραίες ιδέες του στυλ. Το VPN μπορούμε να το παρακολουθούμε, να βλέπουμε τι ώρα μπαίνει ο καθένας μέσα και να βλέπουμε τι ώρα βγαίνει ο άλλος από μέσα. Λοιπόν, οπότε η μεγάλη μου η προσπάθεια του τμήματός μου, εν πάση περιπτώσει, ήταν το πώς να εκπαιδεύσω τους προϊσταμένους στο να αναθέτουν συγκεκριμένα project στους υπαλλήλους τους και να τα παρακολουθούν με βάση το αποτέλεσμα και όχι με βάση το χρόνο που κάθεται ο ένας απέναντι στον άλλον και το δουλεύουν δίπλα-δίπλα. Εκμεταλλευτήκαμε επίσης το χρόνο του πρώτου lockdown και είναι κάτι που θέλω επίσης να το κάνω τώρα, στο να εκπαιδεύσουμε τους συναδέρφους. Όλες ευτυχώς για μας οι εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση σε εργαζόμενους έχουν τηλεκπαίδευση. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και μια καλή πρακτική, θεωρώ, να αξιοποιήσεις τον χρόνο αυτόν
το να μπορέσεις να εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους. Ήδη κάνω ένα σεμινάριο πολύ μεγάλο σε διευθυντικά στελέχη στο leadership. Και μάλιστα έχω βάλει εντάξει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και leadership εξ αποστάσεως πλέον και management εξ αποστάσεως, εκ των πραγμάτων, που δεν ήταν στο αρχικό μου πλάνο. Τέλος, πάνω σε αυτό είναι οπωσδήποτε αυτό που είπε η Ελένη, να υπάρχει η εμπιστοσύνη και αυτό που πρέπει για το καλό όλων μας να κάνουμε όλοι μας, και νομίζω ότι όλοι όσοι είναι εδώ πλέον από το σπίτι μας δουλεύουμε, να βάλουμε σε μία ισορροπία την ζωή μας την προσωπική με την ζωή μας την επαγγελματική. Ακόμα το να έχουμε έναν συγκεκριμένο χώρο όπου θα καθόμαστε σε αυτόν τον χώρο και θα δουλεύουμε και θα λέμε ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μου για σήμερα και από εκεί και πέρα θα κλείσω το λάπτοπ και θα πάω να κάτσω με την οικογένειά μου. Θα συνεχίσω την καθημερινότητά μου όπως την έκανα πριν αυτής της κατάστασης. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τέλος να πω ότι αναγκαστικά λόγω της κατάστασης αναγκάστηκε και το κράτος και πήρε κάποιες αποφάσεις για το πώς να διαχειρίζεται το θέμα της τηλεργασίας, πώς πλέον να δηλώνει την τηλεργασία, που ως τώρα δεν υπήρχε αυτό, ξεκάθαρα τουλάχιστον. Και πιστεύω ότι είναι μια πρακτική που θα την ακολουθήσουμε πλέον όλοι μας, γιατί τα κατά ψέματα, το να κάνεις τηλεργασία 1-2 φορές την εβδομάδα είναι κάτι πολύ χρήσιμο, δεδομένου ότι τα ωφέλη της είναι πραγματικά πολλά, εάν την εφαρμόζει σωστά. Ας πούμε, εμείς είμαστε στον Άγιο Θανάσιο και μόνο που γλιτώνω 2 ώρες την ημέρα, 2 φορές την εβδομάδα να πάω στη δουλειά μου, για μένα είναι κέρδος. Το ότι μπορώ να κάτσω 2 μέρες την εβδομάδα με την ησυχία μου, χωρίς να έχω το συνεχές τηλέφωνο που χτυπάει στο σπίτι ή εμάς στο HR, ξέρετε, μπαίνουν μέσα στο γραφείο, ανοίγουν απλά μια πόρτα και μπαίνουν μέσα. Γεια σας, ήρθαμε. Αυτό στο σπίτι λίγο το γλιτώνεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που το βλέπω εγώ προσωπικά ως αισιόδοξος άνθρωπος, ότι είναι κάτι που έγινε για να αντιμετωπιστεί μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ίσως είναι κάτι το οποίο θα είναι για καλό στο μέλλον, χρησιμοποιηθεί για καλό. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Δήμητρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε. Τα τεχνικά μέσα βρίσκονται τελικά. Όλα ό,τι αφορά το τεχνικό εξοπλισμό, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση για να βρούμε και τα υπόλοιπα. Και σημείωσα ακόμα και μπράβο σας που βρήκατε ευκαιρία για την τηλεκπαίδευση. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή μας. Είναι η κυρία Ναυσικά Γαρεφαλάκη, είναι Human Research Manager της MEL ΑΕ. Κυρία Γαρεφαλάκη. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Εγώ, αυτό που είναι σαφές σε όλους ο κατανοητό είναι ότι η πανδημία του COVID-19 είναι μια πρωτοφανής κρίση η οποία έχει επηρεάσει όχι μόνο εμάς ως χώρα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Η εταιρεία μας, η MEL, από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης εστίασε στην ασφάλεια των ανθρώπων μας, των πελατών, των συνεργαστών, των συνεργατών και στην υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με προτεραιότητα την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων της, η MEL από την αρχή αυτής της κρίσης υλοποιεί ένα πολύπλευρο πλάνο με ενέργειες, πρωτοβουλίες και επικοινωνίες με στόχο να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους ανθρώπους της κάθε στιγμή. Ακολουθώντας τις συστάσεις της πολιτείας, η MEL διασφάλισε άμεσα πως οι άνθρωποι της εργάζονται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, όρισε αυστηρά μέτρα πρόληψης και προφύλαξης ώστε να υποστηρίξει απρόσκοπτα τις ανάγκες παραγωγής και των πελατών και εξέλιξε τις εργασίες γραφείου και τις συναντήσεις της διαδικτυακά. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, η εταιρεία φροντίζει για την ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων και παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε και οι επικεφαλείς των τμήματων να εμπνέουν καθημερινά τους ανθρώπους τους και να διαχειρίζονται με συνέστηση τις ομάδες τους. Τώρα η εταιρεία βέβαια ακολουθώντας και τις προκλήσεις της νέας εποχής, όπως έκανε βέβαια και στο παρελθόν, υπήρχε μια μικρή εμπειρία, προσπάθησε να εφαρμόσει και να αξιοποιήσει ευέλικτες μορφές εργασίας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία εφαρμογής της τηλεργασίας από την πρώτη στιγμή. Δεν θα σταθώ στα ωφέλη και στα πλεονεκτήματα πολύ σωστά και πολύ
συγκεκριμένα ανέλησαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, εγώ θα σταθώ στο να σας μεταφέρω τι κάναμε προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την τηλεργασία. Γιατί σίγουρα είναι μια πολύ ιδιαίτερα βοηθητική διαδικασία στην παρούσα φάση που ο στόχος μας είναι η αποσυμφόρηση του χώρου εργασίας και η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους. Αλλά υπήρχαν και δυσκολίες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί η τηλεργασία πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα. Να διαθέσει η εταιρεία τα κατάλληλα μέσα στους εργαζόμενούς της. Αυτό ήταν ένα στοίχημα. Σε μεγάλο βαθμό η εταιρεία μας διέθετε τα μέσα αυτά, αλλά καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε να μπει και στη διαδικασία αγορά νέου εξοπλισμού, προκειμένου να διευρύνει την τηλεργασία και σε άλλους ανθρώπους της εταιρείας που δεν είχαν την εμπειρία στο παρελθόν. Σε συνεργασία, υπήρχε μια πολύ στενή συνεργασία του HR με το IT, με το τμήμα IT, όπου το IT μπήκε στη διαδικασία να δώσει, να βγάλει διαδικασίες και να δώσει στους χρήστες με ποιον τρόπο πρέπει να χειρίζονται αυτά τα μέσα που η εταιρεία τους παρήχε, ώστε να διασφαλίσει και την ασφάλεια την γενικότερη ασφάλεια των αρχείων της εταιρείας. Έπρεπε όμως να διαχειριστούμε και τις ανησυχίες των ανθρώπων πίσω από αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό ως HR, σε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας, δομήσαμε διαδικασία που αφορά την εφαρμογή της τηλεργασίας και δώσαμε κατευθύνσεις στους εργαζόμενους για το τι σημαίνει εργάζομαι από το σπίτι και πώς μπορώ αυτό να το κάνω, ώστε να παρέχω στον εαυτό μου και στον χώρο του σπιτιού μου, στον οικείο μου χώρο, ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Μετά, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι έπρεπε να καταστήσουμε σαφές σε όλους τους επικεφαλείς των τμήματων ότι ένας εργαζόμενος του εργάζεται από το σπίτι δεν σημαίνει ότι είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι χωρίς έλεγχο, και έλεγχο δεν εννοώ το αν τηρεί το οκτάωρο, γιατί το ξέρουμε ότι και ένα από τα ωφέλη αλλά και μειονεκτήματα βέβαια της τηλεργασίας είναι η μεγάλη ευελιξία του ωραρίου, αλλά θα έπρεπε να υπήρχε ένας έλεγχος, γιατί έτσι ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή είχε αποκοπεί από την ομάδα στην οποία είχε μάθει να εργάζεται, δουλεύει σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, στο περιβάλλον του σπιτιού του, και έπρεπε να είναι σαφές ότι ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να έχει να λαμβάνει έγκαιρα την επικοινωνία από την εταιρεία, και οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις που του δίδονται πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, ώστε να μπορεί να φέρει εις πέρα τα project τα οποία έχει αναλάβει. Αυτά λοιπόν για μας ήταν περισσότερο τα θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες, τέλος πάντων, που παρέχουμε στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται από το σπίτι, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, και στη δική μας εταιρεία που είναι βιομηχανία, είναι περιορισμένοι σε σχέση με το λοιπόν δυναμικό, όπου και εμείς βέβαια ως εταιρεία έχουμε πάρει μια σειρά μέτρων για την προστασία τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εμείς διαχειριστήκαμε το θέμα της τηλεργασίας, το εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο lockdown, συνεχίζουμε να το εφαρμόζουμε και τώρα, και προσπαθούμε να το ενισχύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε στιγμή που υπάρχει αναγκαιότητα να μπορούμε να αυξάνουμε τον αριθμό, χωρίς όμως να μειώνεται η παραγωγικότητα και η απόδοση της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα. Κάτι άλλο που επίσης κάναμε για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία εκτός του τηλεφώνου κλπ. Είναι και το instant messaging μέσα από διάφορες εφαρμογές που υπάρχουν και μέσα από από τις δυνατότητες που παρέχουν τα email μας. Ορίσαμε από την αρχή όλες οι συναντήσεις να γίνονται διαδικτυακά.
Επομένως, ένας άνθρωπος που είναι στο σπίτι, στη δική μας εταιρεία, δεν αισθάνεται απομονωμένος. Είναι μέλος, παραμένει ένα μέλος της συγκεκριμένης ομάδας και ενισχύεται καθημερινά με κάθε τρόπο και μέσο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, γιατί θεωρώ αυτά που είχα προετοιμάσει να σας πω καλύφθηκαν με πολύ σωστό τρόπο από τους προηγούμενους συνομιλητές. Οπότε να δώσω την ευκαιρία και στην επόμενη συνομιλήτρια να καταθέσει την άποψή της για τη δική της εταιρεία. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Γαριφαλάκη. Πολύ ενδιαφέροντα. Επικεντρωθήκατε σε θέματα διαδικασιών και κατευθύνσεων. Το σημαντικό ρόλο που έπαιξε το τμήμα IT είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να προχωρήσουμε λίγο και στον κύριο Μπύρη, ο οποίος είναι HR Manager από την Ιωνική Σχολιάτα και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΔΑΔΕ Παράρτημα Βορείου Ελλάδος. Κύριε Μπύρη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ θα συμφωνήσω με όλους τους συμμετέχοντες που μίλησαν στις προηγούμενες ουσιαστικά παρουσιάσεις. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ λίγο στην καθημερινότητα. Η Ιωνική Σχολιάτα είναι μια εταιρεία παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων. Η παραγωγική μας δραστηριότητα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει υποκατάστημα στην Αθήνα, υποκατάστημα στην Κρήτη. Η κύρια βιομηχανική μας δραστηριότητα που είναι και στη Θεσσαλονίκη αποτελείται περίπου από 100 καθαρά εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην παραγωγική διαδικασία, όπου από την αρχή της πανδημίας προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο τόσο στην παραγωγική μονάδα, όσο και στα γραφεία. Αυτό που ξεκινήσαμε από αρχές Μαρτίου ήταν πολλαπλές εκπαιδεύσεις πριν έρθει ο COVID ουσιαστικά στην Ελλάδα, όπου καταφέραμε και ενημερώσαμε το σύνολο του προσωπικού για το τι συμβαίνει. Είμαστε και ιδιαίτερα τυχεροί, καθώς η εταιρεία, το όραμα και η αποστολή της εταιρείας είναι η στροφή προς νέα τεχνολογικά δρόμενα. Οπότε είχαμε κάνει αρκετές επενδύσεις στα τέλη του 19, ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνολογικές εξελίξεις με στην εταιρεία. Είχαμε ενεργοποιήσει ένα εκπαιδευτικό κέντρο με όλες τις τεχνολογικές βάσεις, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις τηλεκπαίδευση ή να μπορείς να κάνεις κάποιες εκπαιδεύσεις εντός του εκπαιδευτικού κέντρου. Οπότε είχαμε επενδύσει σε νέα συστήματα, σε νέα σερβερ, σε νέα λάπτοπ, σε νέες διαδικασίες. Είχαμε αλλάξει όλα τα ERP μας, οπότε ήμασταν λίγο τυχεροί πάνω σε αυτό. Απλά ήταν το κομμάτι της πανδημίας που μας έφερε λίγο πιο γρήγορα στη μετάβαση και λίγο πιο άναρχα, αλλά ίσως κάθε αλλαγή σίγουρα έχει και τα προβλήματα, αλλά έχει και το challenge στο να μπορούμε να βελτιωθούμε. Πιστεύω ήταν ένα μεγάλο challenge για μας, γιατί εμείς στην εταιρεία το κομμάτι της εργασίας ήταν μόνο το 10% των εργαζομένων, οπότε που είχε να κάνει κατά κύρια βάση με ανθρώπους που ήταν πολιτές, ανθρώπους που ήταν έξω στην αγορά, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδικτυακά meeting, δεν προσεγγίζαν την εταιρεία. Με το κομμάτι της πανδημίας, αυτό που κάναμε, βγάλαμε έναν οδηγό διαχείρισης COVID, όπου μέσα περιλάμβανε και ένα οδηγό καλών πρακτικών όσον αφορά την τηλεργασία, το οποίο δίναμε οδηγίες στους εργαζομένους οι οποίοι μπήκαν σε τηλεργασία, το οποίο αποτελεί και το 80% των εργαζομένων που είναι υπάλληλοι γραφείων, για το πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή την αλλαγή, τα λάπτοπ, τους χώρους εργασίας, δηλαδή ποια είναι ενδεικτική, πιο σοβαρή χώρη εργασίας, να φτιάξουν ένα απλό γραφείο μέσα σε ένα ήρεμο περιβάλλον στο σπίτι τους, το φωτισμό που μπορεί να χρειαστούν. Ζητήσαμε από όλο το προσωπικό να μας δώσουν το δικό τους feedback για το τι πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί. Και από έναν υπάλληλο προέκυψε και κάτι πολύ σημαντικό τις τελευταίες μέρες. Είχε παρατηρηθεί ότι κάποιοι δεν είχαν κάμερα, δηλαδή δεν ήταν 100% έτοιμοι να έχουν κάμερα στο σπίτι τους. Και πώς προέκυψε και αυτή η κουβέντα με την τηλεκπαίδευση. Πολλοί είχαν τα παιδιά τους, τα οποία εκπαιδευόντουσαν, είχαν μόνο 2 λάπτοπ, κάναν τα μαθήματά τους, οπότε δεν είχαν το λάπτοπ να μπορούν να συνδεθούν ή δεν είχαν κάμερα γιατί τα είχαν δώσει τα παιδιά τους. Και ένας συνάδελφος μας έστειλε ένα mail που λέει ότι μπορείτε να κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή από το Apple Store
να πληρώσετε ένα ποσοστό 5% και να μεταδίδετε την εικόνα από το κινητό σας στον υπολογιστή. Δηλαδή γίνονται σε συνεργασία και με τους συναδέλφους πολλές κινήσεις ώστε να γίνουμε πιο αποδοτικοί σε αυτό το κομμάτι που λέγεται τηλεργασία. Τεχνολογικά, όπως σας είπα, είχαμε όλα τα collaboration tools, τα είχαμε φτιάξει όλα ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε ενδοεταιρικά. Ενεργοποίησαμε πλατφόρμα εκπαίδευσης από αρχές του έτους, την οποία είναι ηλεκτρονική και μπορεί ανά πάσα στιγμή ο κάθε εργαζόμενος να ενταχθεί σε όλη αυτή την εκπαίδευση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Άρα με το δικό του κωδικό μπορεί να δει οποιαδήποτε εκπαίδευση έχει παρακολουθήσει οποιοδήποτε υπάλληλος μέσα στην εταιρεία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς οι εκπαιδεύσεις μας δεν σταματήσαν καθόλου, ίσα-ίσα είναι περισσότερες από την περιορισμένη χρονιά σε ώρες εκπαίδευσης, λόγω του ότι είχαμε τα εργαλεία να το κάνουμε όλο αυτό και μας έδωσε και την αφορμή τηλεργασία. Κάτι πολύ σημαντικό που βλέπουμε σαν όφελος είναι ότι πλέον υπάρχει ένα work-life balance, οι άνθρωποι πλέον βρίσκονται πιο κοντά στους δικούς τους ανθρώπους, μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους όπως θέλουν εκείνοι και όχι απλά σε ένα ωράριο 9-5 ή 8-4 και να δαπανούν χρόνο και ώρα στο να έρθουν στην δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα το ότι φτιάχνεται το αποτύπωμα, ουσιαστικά το ενεργειακό αποτύπωμα. Κάτι πολύ βασικό, ότι πλέον μπορούμε να προσεγγίσουμε και νέα άτομα, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα προσεγγίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή, μπορούμε να επενδύσουμε σε άτομα με ειδικές ανάγκες και να τους δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες δουλειές, τις οποίες μπορούν να ενεργοποιήσουν και να μας βοηθήσουν. Μπορούμε να προσεγγίσουμε πλέον μέσω καινούργιων εργαλείων συνεντεύξεων, καθώς πολλές εταιρείες ενεργοποίησαν τη διαδικτυακή συνέντευξη πλέον μέσω εργαλείων που υπάρχουν έξω στην αγορά, όπου μπορείς να κάνεις συνέντευξη, να γράψεις πλήρως τι είναι αυτό που είδες και να κάνεις ένα μικρό feedback, ουσιαστικά να το λάβει ο κάθε προϊστάμενος, και επίσης η συνέντευξη μπορεί να βιντεοσκοπηθεί. Αυτές οι δράσεις έχουν παρουσιαστεί στο ΣΔΑΔΕ, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να μας ρωτήσει και να τους βοηθήσουμε να δούνε ποια είναι αυτά τα εργαλεία προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν αν θέλουν. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης, εμείς αυτό που κάνουμε στην εταιρεία και έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, το πρόβλημα είναι με το κλείσιμο των σχολείων. Τα σχολεία έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα το ότι τα παιδιά πλέον βρίσκονται μέσα στο σπίτι, υπάρχει πολύ φασαρία πλέον, ειδικά τις πρωινές ώρες που είναι και οι εργασιακές ώρες. Οπότε εκεί ίσως έχουμε εντοπίσει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω με το άρχημα των σχολείων ίσως θα επανέλθει αυτό το πρόβλημα. Και θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους ότι πλέον δεν μετράμε ούτε αξιολογούμε βάσει της προηγούμενης διαδικασίας, αλλά κοιτάμε πλέον το project, αν έχει υλοποιηθεί ένα project, αν έχει ολοκληρωθεί το to-do list του κάθε εργαζομένου. Εμείς στην εταιρεία μας αυτό που έχουμε εφαρμόσει είναι μία φορά τη βδομάδα ένα open seminar που μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, δεν είναι seminar, ίσως μια συνάντηση είναι, όλα τα στελέχη για μισή ώρα είμαστε open, να μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε υπάλληλος από όπου θέλει, είτε από το σπίτι του είτε μέσα από το εργοστάσιο, και να μιλήσει μαζί μας, να μας πει τα προβλήματά του, να μας πει κάποια πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Ένα open seminar ουσιαστικά. Επίσης έχουμε εφαρμόσει την ώρα του καφέ. Έχουμε επίσης όλα τα στελέχη που δουλεύουν στην τηλεργασία 12 ώρα το μεσημέρι να μπαίνουμε και να πίνουμε όλοι καφέ για 10-15 λεπτά, έτσι ώστε να κάνουμε και το socializing που λείπει αυτή τη στιγμή μέσω της τηλεργασίας. Και θα εφαρμόσουμε, ίσως είμαστε τώρα σε μια διαδικασία, να εφαρμόσουμε λίγο και την ευεξία των εργαζομένων. Νομίζω πολλές εταιρείες το έχουν κάνει, γυμναστική από το σπίτι μέσω τηλεδιάσκεψης ουσιαστικά. Και κάτι που κοιτάμε τώρα είναι ίσως να μιλήσουμε με κάποιες εταιρείες να μπορέσουμε να προωθούμε ένα γεύμα στα σπίτια των εργαζομένων μία φορά τη μέρα, δηλαδή κάθε μέρα να τους πηγαίνει ένα γεύμα μεσημεριανό. Είναι κάποιες δράσεις που και εμείς πάμε μέρα με τη μέρα και προσπαθούμε να βελτιωθούμε για να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Και πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι οι ίδιοι leaders και οι ίδιοι senior ή middle level up υπάλληλοι, οι οποίοι αυτοί θα σπρώξουν όλο αυτό το κομμάτι.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλά στελέχη τα οποία δεν είχαν μάθει σε τέτοιους τρόπους εργασίας, αλλά βλέπω μετά από 6 μήνες ότι πλέον έχουν αρχίσει και εμπεδώνουν τη νέα πραγματικότητα, τη νέα πραγματικότητα της τηλεργασίας. Οι ίδιοι ιδιοκτήτες πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν τον υπάλληλο μέσα στην εταιρεία και ότι η δουλειά τους γίνεται και κανονικά με το να έρχεται μέρα παραμέρα στη δουλειά ή με το να δουλεύει στο σπίτι. Δηλαδή, κάποιες εργασίες μπορούν να υλοποιηθούν και από το σπίτι. Δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο πιστεύουμε. Αν θα λείψει μια μέρα, δεν θα δουλέψει τίποτα. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Και νομίζω είναι μια νέα πραγματικότητα, καθώς και για εμάς οι εταιρείες είναι πολύ σημαντικό, καθώς πλέον μπορούμε να προσεγγίσουμε νέα στελέχη με διαφορετικές δεξιότητες, τα οποία δεν βρίσκονται, ας πούμε, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορούμε να προσεγγίσουμε πλέον και να επιλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην Αγγλία, είτε μένουν στο Λονδίνο, είτε μένουν στη Γερμανία. Και να κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους, ώστε να δουλεύουμε μέσω τηλεργασίας με συγκεκριμένα projects. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ θετικό για τις εταιρείες, γιατί υπήρχε τα τελευταία χρόνια πολύ χειροθετηθεί ότι υπάρχει brain drain στην Ελλάδα, ότι έχουν φύγει πολλά στελέχη. Νομίζω ότι αυτό δίνει μια ευκαιρία πλέον να τραβήξουμε αυτά τα στελέχη μέσω εναλλακτικής μορφής απασχόλησης. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπύρη. Όντως, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Και με το τελευταίο που τελειώσατε για εργαζόμενους εκτός Ελλάδος. Αλλά εγώ θα σημειώσω και το socializing στο οποίο αναφερθήκατε με τις διάφορες δράσεις, που πραγματικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος και εργαζόμενοι και εργοδότες το έχουν ως μεγάλο πρόβλημα. Άρα, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν τελικά και σε αυτό το κομμάτι λύσεις, αρκεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα και να μιλάμε και μεταξύ μας για να τα βρίσκουμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε στην κυρία Βίλη Νούλη, η οποία είναι HR Manager Nova Packaging Ελλάς και μέλος επίσης της Διοικούς σας Επιτροπής ΔΑΔΕ, Παράρτημα Βορείου Ελλάδος. Κυρία Νούλη. Γεια σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να καλησπερίσω όλους τους παρευρισκόμενους. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για την εταιρεία. Η Nova Packaging Ελλάς είναι μια βιομηχανία παραγωγής χαρτονιού και χαρτοπιβωτίου. Ανήκει στον κλάδο του packaging. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνδο, και αυτή την εποχή απασχολούμε 195 εργαζόμενους συνολικά. Είτε παραγωγή, είτε διοίκηση, είτε των πωλήσεων. Θα ξεκινήσω και εγώ με μια αναδρομή. Πριν από το Μάρτιο του 2020, από όπου και ξεκίνησε όλη αυτή αυτός ο εφιάλτης που ζούμε, με την μορφή της τηλεργασίας απασχολούσαμε μόνο τους πολιτές μας, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί που είχαν και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και ήταν αποδεκτό να εργάζονται από οποιοδήποτε σημείο επιλέγανε, ανάλογα με το πρόγραμμά τους. Αυτό που ακολούθησε και στο μέγεθος μάλιστα που εφαρμόστηκε ήταν κάτι που κανένας μας δεν είχε φανταστεί. Το Μάρτιο λοιπόν, αμέσως συγχρόνως με το κλείσμα των σχολείων, ξεκινήσαμε την εφαρμογή της τηλεργασίας. Είχαμε σχηματίσει μια ομάδα ανθρώπων που παρακολουθούσε τις εξελίξεις, τα μέτρα, την νομοθεσία, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις όποιες αλλαγές προέκυπταν, οι οποίες ήταν όλοι θυμόμαστε και ακόμα βλέπουμε, ότι είναι συχνές, πολλές και πυκνές. Πολύ γρήγορα λοιπόν εφαρμόσαμε και το μέτρο της τηλεργασίας, μέσα σε μια νύχτα σχεδόν, ξεκινώντας από τα στελέχη που είχαν τον εξοπλισμό από την εταιρεία τους φορητούς υπολογιστές για να μπορέσουν να εργαστούν από το σπίτι τους. Και τις επόμενες ημέρες οργανωθήκαμε για την εύρυτη λειτουργία και των υπόλοιπων θέσεων να εργαστούν από απόσταση. Όπως και οι περισσότεροι συνομιλητές μέχρι τώρα, και εμείς ως παραγωγική εταιρεία είχαμε ένα χαμηλό ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων που μπορούσαν να εργαστούν από το σπίτι. Αλλά οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η ομάδα IT της Nova κινητοποιήθηκε άμεσα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνεχίσαμε λοιπόν να δουλεύουμε για όλο το διάστημα της πρώτης καραντίνας με τηλεργασία, με την μορφή της να εκπροσωπείται ένα άτομο από κάθε τμήμα, να υπάρχει φυσική παρουσία με εκπεριτροπή, ώστε έτσι μπορέσαμε να κρατήσουμε και την επικοινωνία με την εργασιακή πραγματικότητα, αλλά και ασφαλίσει τους εργαζομένους μας. Το τμήμα των πωλήσεων και τα customer service για 2 με 3 μήνες ήταν εξ ολοκλήρου από το σπίτι. Η εργασιακή καθημερινότητα όμως δεν ήταν η ίδια, αλλά ήταν εξίσου αποδοτική.
Ήταν πολύ εντυπωσιακό το πόσο αποδοτικό ήταν όλο αυτό το εγχείρημα. Ήταν κάτι που όταν το συζητούσαμε στην αρχή πριν το υλοποιήσουμε, ούτε τα πιο αισιόδοξα πνεύματα ανάμεσά μας δεν περιμένανε να λειτουργήσει τόσο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Για να φανταστείτε, τα τμήματα της διοίκησης δεν συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο για τουλάχιστον 3 μήνες. Είχαμε όμως στη διάθεσή μας όλα τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας που μας επέτρεψαν να διατηρήσουμε την επικοινωνία μεταξύ μας. Οι διαδικτυακές συναντήσεις μπήκαν δυναμικά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και μας έδωσαν δυνατότητα να μην χάσουμε επαφή με τους συναδέλφους μας, είτε βρισκόταν στο διπλανό γραφείο, είτε βρισκόταν στο 40 χιλιόμετρα μακριά. Με το άνοιγμα των σχολείων και την έλευση του καλοκαιριού και εμείς επιστρέψαμε, όπως και στην εβδομάδα που τη άκουσα, κανονικά στις θέσεις μας. Βέβαια, η εμπειρία αυτή μας έκανε πιο έτοιμους στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Είχαμε προετοιμαστεί και περισσότερο εμπλουτίζοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να έχουν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι την παροχή από την εταιρεία, ώστε να μπορούν να εργαστούν αποδοτικά. Και ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν και πλέον πιο δεκτικοί όλοι. Τώρα, η προσωπική μου άποψη, την οποία σε συζητήσεις με συναδέλφους διαπιστώνω ότι τη συμμερίζονται, είναι ότι το μοντέλο της εκπεριτροπής φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας είναι ένα ιδανικό συνθήκη εργασίας, αυτό το νέο μοντέλο. Επίσης, το ίδιο συμμερίζονται ο σύζυγος και τα παιδιά μου και φαντάζομαι και οι οικογένειες πολλών που έχουν την ίδια εμπειρία. Υπάρχουν βέβαια οι δυσκολίες όταν εργάζεται από το σπίτι. Την ίδια ώρα εργάζεται ο σύζυγος με την εργασία και την ίδια ώρα δύο παιδιά του δημοτικού πρέπει να παρακολουθήσουν και 3 ώρες μάθημα. Αλλά μόνο και μόνο η αίσθηση της φυσικής παρουσίας στο σπίτι θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε εργαζόμενο. Δυσκολίες όπως το να μην υπάρχει διαχωρισμός του εργασιακού ωραρίου είναι από τις βασικές παγίδες όπως έχει πρέπει να αναφερθεί στην εργασία από το σπίτι. Για μένα πέρασαν αρκετές μέρες, ειδικά στην αρχή, μέχρι να μπορέσουμε να οργανωθώ, όπως και πολλοί κόσμοι φαντάζομαι. Ξεχνάμε τις ώρες στον υπολογιστή, είτε γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, είτε γιατί κάποιες φορές είχα τη σκέψη ότι κάθισα μισή ώρα παραπάνω για να κάνω με τα παιδιά μου μια σχολεία και τώρα πρέπει να αναπληρώσω και να λίγο παραπάνω γιατί μήπως έχω χάσει κι άλλο χρόνο. Οπότε αυτό δεν τελείωνε ο φαύλος κύκλος, μέχρι που κάποια στιγμή η εξάχρονη κόρη μου, πολύ αθώα και πολύ εύστοχα, μου έκανε παρατήρηση που δούλευα ακόμη, γιατί τέτοια ώρα, αν εργαζόμουν στο γραφείο, θα είχα επιστρέψει ήδη στο σπίτι και θα ασχολούμαι μαζί της. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι για μένα. Θεωρώ λοιπόν, επίσης, ότι σε όλες αυτές τις μέρες τηλεργασίας, θα έχει συμβεί και κάποιο περιστατικό που σε άλλες εποχές ίσως δεν ήταν η αντροπή, να γινόταν viral, όπως έχουμε δει σε προμηνών. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια κάποιας τηλεκπαίδευσης ή συνδιάσκεψης ή ακόμα και συνέντευξης, να εμφανιστεί ένα παιδί, ένα κατοικίδιο, να δημιουργηθεί μια αμήχανη κατάσταση. Εμένα μου έχουν συμβεί και τα δύο, σε συνέντευξη και σε διάσκεψη. Πλέον όμως θεωρείται αποδεκτό, πλέον είναι κάτι που είναι αναμενόμενο και καμιά φορά δεν είναι ευχάριστο. Τώρα στην ΟΒΑ, έχοντας διατηρήσει όλοι όσοι εργαζόμαστε με τηλεργασία και ένα ποσοστό φυσικής παρουσίας, μας βοηθάει να είμαστε σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και με τις εξελίξεις. Αυτό που μας έμαθε οι βίαιοι, όπως χρησιμοποίησαν τη λέξη πολύ σωστά και συνομιλητές προηγουμένως, η βία λοιπόν αλλαγή στις εργασιακές συνθήκες είναι ότι μας έχει δείξει ότι ο εργαζόμενος χρειάζεται εμπιστοσύνη προς τον εργοδότη και κυρίως ο εργοδότης χρειάζεται εμπιστοσύνη προς τον εργαζόμενο γιατί έχει αποδειχθεί πανηγυρικά και περίτρανα ότι η αποτελεσματικότητα δεν έρχεται μέσω της συνεχής παρακολούθησης. Αναγκαία προϋπόθεση λοιπόν για μένα για την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι εκτός από την παροχή των κατάλληλων εργαλείων. Γιατί χρειάζεται και ο σωστός εξοπλισμός, τον οποίο δεν τον έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Είναι και εμπιστοσύνη. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνος τους. Για μας τουλάχιστον στην ΟΒΑ αυτό ήταν ένα πολύ επιτυχημένο εγχείρημα και συνεχίζει. Έχει απενεχοποιηθεί η τηλεργασία. Ήρθε για να μείνει σε διαφορετικές μορφές και σχήματα, αναλόγως πώς εξυπηρετεί και την κάθε θέση και εταιρεία. Αλλά ναι, θεωρώ πως από εδώ και πέρα δεν υπάρχει επιστροφή την προηγούμενη εργασιακή κανονικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νούλη. Όντως, στην δεύτερη φάση είμαστε πιο δεκτικοί στην τηλεργασία. Στην πρώτη φάση ήμασταν πολύ πιο μακριά της. Και όντως αυτός ο συνδυασμός φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα επόμενο βήμα που θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές. Να παρακαλέσω τον τελευταίο μας ομιλητή, τον κύριο Στέλιο Σωτηρίου, που είναι επίσης από το Human Research Department και συγκεκριμένα της ΚΡΙΚΡΙ, να μας πει λίγο τη δική του εμπειρία και νομίζω, κύριε Σωτηρίου, ότι έχετε και παρουσίαση ή ήταν ο λάθος. Έχω μια παρουσίαση, να δω αν μπορώ να την μοιραστώ. Μισό λεπτάκι. Νομίζω ότι φαίνεται τώρα. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μοιραστώ και τη δικιά μας εμπειρία για το πώς προσεγγίσαμε το θέμα της τηλεργασίας στην ΚΡΙΚΡΙ. Η δικιά μας εμπειρία ταιριάζει πιο πολύ με την περιγραφή που έκανε η Δήμητρα για την Ιζωμάτ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε ως εταιρεία την τηλεργασία από το μηδέν. Ξεκινήσαμε από το μηδέν γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε εφαρμόσει ποτέ ξανά την τηλεργασία. Και δεν ήμασταν ούτε από τους τυχερούς μέσα σε εισαγωγικά, αν μπορώ να τους πω έτσι, όπου έχουν κάποια θυγατρική εταιρεία και έτσι εφήρμοσαν αντίστοιχα πρωτόκολλα σε χώρες του εξωτερικού και μπόρεσαν μετά να τα φέρουν αυτά στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίσαμε να βλέπουμε να έρχεται το πρώτο κύμα και στην Ελλάδα, έπρεπε να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα, να οργανωθούμε και να κινηθούμε γρήγορα προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία είχαμε να λύσουμε θέματα διαδικαστικά και πιο πολύ day-to-day θέματα και από την άλλη έπρεπε να χτίσουμε και την κουλτούρα τηλεργασίας στην εταιρεία που δεν υπήρχε. Τα δύο τμήματα που ασχοληθήκαμε κυρίως με αυτό το project ήταν το IT και φυσικά το HR. Το IT ανέλαβε πιο πολύ τα θέματα που είχαν να κάνουν προφανώς με την τεχνολογία, δηλαδή την αναβάθμιση του δικτύου και του σερβερ μας, ώστε να μπορέσει να αντέξει όλο αυτό τον όγκο δουλειάς χωρίς να πέφτει η ποιότητα. Είδε τα θέματα που είχαν να κάνουν με το cyber security και βέβαια την προμήθεια πολλών υπολογιστών και πολύ γρήγορα, γιατί εκείνη την εποχή είχε ανέβει πάρα πολύ η ζήτηση και ήταν πολύ δύσκολο να προμηθευτείς πολλούς υπολογιστές και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, εμείς σαν HR είχαμε να λύσουμε το θέμα της έλλειψης πολιτικής και διαδικασίας πάνω στην τηλεργασία. Από τη στιγμή που ποτέ στο παρελθόν δεν την είχαμε χρειαστεί την τηλεργασία, δεν είχαμε και κάποια πολιτική και διαδικασία καταγεγραμμένη. Είχαν ήδη ανακύψει κάποια θέματα σημαντικά, όπως το ποιοι ρόλοι μπορούν να δουλέψουν με τηλεργασία, ποιοι έχουν προτεραιότητα, τι χαρτιά πρέπει να συμπληρώσουμε, πάμε στα πολύ διαδικαστικά θέματα και πώς βέβαια θα είμαστε και καλυμμένοι απέναντι στην νομοθεσία. Αυτά τα ερωτήματα απαιτούσαν απάντηση, έπρεπε να τη δώσουμε εμείς, αλλά έπρεπε πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε μια σχετική πολιτική. Προφανώς το πρώτο μας μέλημα ήταν να καταγράψουμε τις ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία βέβαια με τον ιατρό εργασίας και πολύ γρήγορα αυτά τα άτομα να πάνε να δουλέψουν από το σπίτι, σχεδόν άμεσα, από την επόμενη μέρα. Και βέβαια οι γονείς οι οποίοι είχαν παιδιά στα σχολεία είχαν και αυτοί μια προτεραιότητα και πολύ γρήγορα και αυτοί έπρεπε να πάνε σε τηλεργασία. Από την άλλη, το πιο δύσκολο θέμα που είχαμε να λύσουμε και το αναλάβαμε ως HR ήταν αυτό το χτίσιμο της κουλτούρας της τηλεργασίας μέσα στην εταιρεία και είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε ακόμα, το δουλεύουμε και το πετυχαίνουμε καθημερινά. Και αυτό το κάναμε μέσα από πάρα πολλές συναντήσεις και πάρα πολλές κουβέντες, είτε με την ανώτατη διοίκηση, είτε με τους διευθυντές των τμήματων, με τους προϊσταμένους των τμήματων, αλλά και με τον κόσμο, ο οποίος ναι μεν πήγε σε τηλεργασία, αλλά είχε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλές απορίες και πάρα πολλούς προβληματισμούς που έπρεπε να είμαστε εκεί να δίνουμε απαντήσεις και να τον καθησυχάσουμε.
Όταν τελείωσε το πρώτο κύμα, όπως νομίζω και η Δήμητρα είπε για την Ιζωμάτα, αλλά και η Βίλη, επανήλθαμε στα γραφεία μας, επανήλθαμε πίσω, σταματήσαμε την τηλεργασία. Αυτός ο χρόνος όμως δεν πέρασε ανεκμετάλλευτος. Εμείς τρέξαμε μία έρευνα ικανοποίησης για τις ενέργειες, πήγαμε και ρωτήσαμε το προσωπικό πώς θα πήγαμε στο πρώτο κύμα να μας αξιολογήσει. Και μέσα βέβαια στα ερωτήματα, σημαντικό ρόλο είχε και η τηλεργασία. Οι απαντήσεις ευτυχώς ήταν πολύ καλές, μας αξιολόγησαν πολύ καλά. Από την άλλη όμως, μας προτείνανε πολλά πράγματα γιατί είχαμε και αρκετές παραλήψεις. Έτσι λοιπόν, αυτό το διάστημα προετοιμαστήκαμε για το δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν σίγουρο ότι θα έρθει. Όταν αρχίσαμε λοιπόν να βλέπουμε τα κρούσματα να ανεβαίνουν, ταυτόχρονα και εμείς ανεβάζαμε το ποσοστό των εργαζομένων που δουλεύανε πάλι με τηλεργασία, φτάνοντας σήμερα στο 75-80% των εργαζομένων να δουλεύουν από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε 75-80% των ανθρώπων που μπορούν να δουλέψουν τηλεργασία, γιατί και εμάς το 55% του προσωπικού μας είναι εργάτες παραγωγής και αποθηκάροι. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι από το πρώτο κύμα. Έχουμε ξεπεράσει έτσι τις παιδικές ασθένειες και πλέον όλα λειτουργούν ομαλά και πλέον όλες οι εργασίες γίνονται πάρα πολύ σωστά και από το σπίτι. Έχει γίνει πλέον κτήμα μας η τηλεργασία. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την τηλεργασία, σχετίζεται με την τηλεργασία και είναι τηλεκπαίδευση. Την ανέφεραν πριν αρκετά οι συνάδελφοι. Εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία επενδύει και χρόνο και χρήμα, αρκετό μάλιστα, στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι μέχρι τώρα την τηλεκπαίδευση δεν την προτιμούσαμε. Ούτε οι εργαζόμενοι την προτιμούσαν, ούτε και εμείς σαν HR ήταν η προτεραιότητά μας. Αλλά και για να λέμε και την αλήθεια, και στην αγορά δεν υπήρχαν πολλά προσφερόμενα προγράμματα e-learning. Με αυτή την κατάσταση στρέψαμε τον κόσμο προς την τηλεκπαίδευση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 θα κλείσει για εμάς με πάνω από 2.100 ώρες τηλεκπαίδευσης στο σύνολο των 3.000 ωρών. Είναι χαρακτηριστικό το ότι το 2019 οι ώρες τηλεκπαίδευσης στην εταιρεία μας ήταν περίπου 100. Άρα μιλάμε για μια τρομακτική αύξηση. Και μάλιστα φέτος τρέχουμε και τηλεκπαιδεύσεις που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και την ασφάλεια στους ανθρώπους της παραγωγής και στους ανθρώπους των αποθηκών μας. Τέλος να πω ότι για το θέμα της τηλεκπαίδευσης πάλι, είμαστε τώρα σε μία φάση όπου εγκαθιστούμε τη δική μας e-learning πλατφόρμα, που σημαίνει το ότι η τηλεκπαίδευση ήρθε για να μείνει στην Κρικρή και δεν το βλέπουμε κάτι πρόσχερο μόνο για το 2020 μέχρι να φύγει ο COVID. Να πω λίγο ένα-δύο πράγματα κλείνοντας για τη μετα-COVID εποχή, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο COVID ήρθε, θα περάσει και ελπίζω να περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για τη μετα-COVID εποχή. Και αυτός ο κίνδυνος είναι να θέλουμε να επιστρέψουμε γρήγορα στην κατάσταση όπως αυτή ήταν, χωρίς να εκμεταλλευτούμε την κρίση αυτή για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Είναι σίγουρο ότι οι αλλαγές γίνονται συνέχεια γύρω μας, είτε με βίαιο τρόπο, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι, όπως ήταν και η οικονομική κρίση, αλλά και η υγειονομική κρίση, γιατί περνάμε τη μία κρίση μετά την άλλη, είτε με λιγότερο βίαιο τρόπο, γιατί υπάρχουν πάντα αλλαγές γύρω μας. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε και ως εταιρείες αλλά και ως HR τμήματα είναι να χτίσουμε στους ανθρώπους μας, να καλλιεργήσουμε στους ανθρώπους μας μία κουλτούρα αλλαγής και μία κουλτούρα καινοτομίας. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλαγές θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και ο τρόπος εργασίας μας σε 5 ή 10 χρόνια από τώρα θα είναι σίγουρα πολύ διαφορετικός από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, από αυτό που ζούσαμε πριν το COVID. Επίσης, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι, θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο διοίκησης. Θα πρέπει να πάμε από ένα μοντέλο διοίκησης βασισμένο
στον έλεγχο σε ένα μοντέλο διοίκησης βασισμένο στην εμπιστοσύνη. Και αυτό βέβαια θα το πετύχουμε, όχι στα λόγια, αλλά θα το πετύχουμε στην πράξη ενδυναμώνοντας τους συναδέλφους μας, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενούς μας, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα. Τέλος, να πω λίγο για την ψηφιοποίηση, που μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ και αν ήμασταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο η ψηφιοποίηση στις εταιρείες, σίγουρα η τηλεργασία θα ήταν πολύ πιο εύκολη αυτή τη στιγμή. Η ψηφιοποίηση πρέπει να πάει παντού και είναι κρίσιμο σημείο. Το 2020-2021 είναι για μένα ανεπίτρεπτο να υπάρχουν γραφεία, να υπάρχουν ντουλάπες, να υπάρχουν συρτάρια με τόνους χαρτιών που ούτε ουσιαστικά χρήσιμα είναι, αλλά από την άλλη δεν είναι και μία στάση που είναι φιλική προς το περιβάλλον. Και ήθελα να κλείσω με κάτι αισιόδοξο, ότι η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση ήρθανε για να μείνουν, ευτυχώς. Δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Και γι' αυτό οι εταιρείες όσο καλύτερα το συνειδητοποιήσουν και το ενστερνιστούν, τόσο καλύτερο θα είναι για αυτές. Γιατί η τηλεργασία είναι κάτι το οποίο αγγίζει πολλά πράγματα στην εργασία μας. Δεν είναι μόνο η τηλεκπαίδευση, είναι το engagement των εργαζομένων, είναι η ικανοποίηση των εργαζομένων, είναι το employer branding και το πώς φαίνεται η εταιρεία μας στην αγορά. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά. Θα κάνατε πολύ ωραίο, μιλήσατε πολύ ωραίο συνδυασμό, ψηφιοποίηση. Νομίζω ότι η ψηφιοποίηση και η τηλεργασία πάνε πακέτο, γιατί όντως από το σπίτι μας, εάν δεν έχει προηγηθεί αυτή η ψηφιοποίηση χωρίς να έχουμε τους τόνους χαρτί που είχαμε μάλλον στο γραφείο, νομίζω ότι η δουλειά δεν μπορεί να γίνει, γιατί πρέπει όλα πλέον να τα κατεβάζεις από τον υπολογιστή σου. Δεν μπορεί να πεις «Α, εντάξει, θα πάω στο αρχείο, θα ψάξω το 1993 και θα βρω αυτό που θέλω». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους μιλητές. Η κάθε παρουσίαση ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Θέλω να ρωτήσω εάν κάποιος από το κοινό, από αυτούς που μας παρακολουθούν, θέλει κάτι να ρωτήσει σε κάποιον, θέλει να κάνει κάποια δική του τοποθέτηση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, έχει το δικαίωμα να ανοίξει το μικρόφωνο του, το επιτρέπουμε, οπότε αν κάποιος κάτι θέλει, δεν χρειάζεται να το γράψει στο chat, ας πάρει το λόγο. Και επίσης, αν κάποιος από τους ομιλητές θέλει να επανέλθει σε κάτι, και αυτό φυσικά είναι ευπρόσδεκτο. Μέχρι να ξεκινήσουν κάποιες ερωτήσεις, εγώ θα ήθελα λιγάκι να πω 2-3 πράγματα ακόμη. Υπόθηκε από όλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να υποκαταστήσουμε την φυσική κοινωνική παρουσία και τη σύνδεση των ανθρώπων με άλλους τρόπους. Υπόθηκε από τον Νίκο, ναι, καφέ διαδικτυακό. Έχει νόημα πραγματικά, χρειάζεται να βρούμε, να καινοτομήσουμε, να σκεφτούμε τρόπους που μπορούμε αυτή τη σύνδεση που είχαμε με τη φυσική παρουσία να τη μεταφέρουμε σε μία οθόνη. Και ναι, στην αρχή φαίνεται λίγο άβολο, λίγο περίεργο. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι στη διάρκεια των τελευταίων μηνών όλοι είχαμε την ευκαιρία, ακόμη και με φίλους, να συνομιλήσουμε, να κάνουμε διαδικτυακά, να πούμε πράγματα, να αστειευτούμε, και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το μεταφέρουμε και στους ανθρώπους μας. Όπως επίσης και είναι σημαντικό να προσφέρουμε στον κάθε ένα την υποστήριξη που χρειάζεται. Και εμείς στην εταιρεία κάναμε δύο έρευνες που είχαν να κάνουν με την τηλεργασία
Και ποια είναι τα προβλήματα που προέκυψαν, μάλλον ποια είναι τα θετικά, τι είναι αυτό που βλέπαν οι άνθρωποι μας, πώς θα θέλανε να συνεχίσουν και ποια είναι τα θέματα και οι προκλήσεις που χρειάζονται να διαχειριστούν. Η αλήθεια είναι πως μας ξάφνιασαν. Υπήρχαν προκλήσεις, υπήρχαν θέματα, τα οποία όμως ήταν αρκετά λιγότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Παρόλα αυτά, κάναμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα και μαζέψαμε όλο τον εξοπλισμό ή οτιδήποτε χρειαζόταν κάποιος εργαζόμενος προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα στο σπίτι του. Από κάμερες που υπόθηκε Νίκο μέχρι διπλές, τριπλές οθόνες, καρέκλες, διάφορα πράγματα που ο καθένας είχε τη δική του ανάγκη και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσει να νιώθει πιο άνετα σε έναν χώρο του σπιτιού, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχαν σε όλες τις περιπτώσεις η δυνατότητα να είναι απομονωμένοι όλοι από τις οικογένειές τους. Παρ' όλα αυτά και αυτό ήταν πάρα πολύ, πήραμε πάρα πολύ θετικό feedback από τους ανθρώπους. Χρειάζεται να είμαστε πιο κοντά ως HR στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους, τώρα που είμαστε τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον. Ωραία. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι σε όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα? Νομίζω ότι όλοι πήραμε πράγματα, δηλαδή πραγματικά όλες οι επιχειρήσεις κάνουν ίδια και τελείως διαφορετικά πράγματα. Εγώ σε αυτό κατέληξα, αυτή είναι η τελική μου άποψη από τη σημερινή μας συνάντηση. Χάρηκα πάρα πολύ και με αυτούς που μίλησα, που ήδη τους ξέρω, αλλά χάρηκα πάρα πολύ και με τους ανθρώπους που γνώρισα για πρώτη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο όλων. Ευχαριστώ και για τους συμμετέχοντες που δεν ήταν ομιλητές. Νομίζω ότι θα μπορούμε να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της συνάντησής μας. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελε κάποιος να προσθέσει σε αυτά που ήδη έχουμε πει. Απλά μπορώ να μιλήσω λίγο? Ναι, βεβαίως, κύριε Πύρη. Εγώ προσωπικά και με συναδέλφους που έχουμε μιλήσει το βλέπω σαν μια ευκαιρία όλο αυτό που συμβαίνει, καθώς περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιμες. Οι εταιρείες που ήταν στραμμένες προς το εξωτερικό είχαν προετοιμαστεί, καθώς είχαν αναγκαστικά έπρεπε να έχουν τις δομές για να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά τα κομμάτια. Οι πιο μικρές επιχειρήσεις, οι πιο μικρομεσαίες, που αποτελεί και ένα δείγμα περίπου το 80% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει στο να εξελιχθούμε και να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογικές πρακτικές. Ας πούμε, η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, όπως είπε και ο Στέλιος, νομίζω ότι η τηλεκπαίδευση είναι μονόδρομος πλέον για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να αρκούμαστε μόνο, γιατί η τηλεκπαίδευση δεν είναι το κάνω μια συγκεκριμένη ημέρα της χρονιάς. Μπορεί πλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος να το παρακολουθήσει 365 μέρες το χρόνο. Μπορεί να δημιουργήσουμε HR orientation, δηλαδή για ένα νέο εργαζόμενο, να μπορεί να δει εκπαιδευτικό υλικό πριν μπει στην εταιρεία. Εμείς στην Ιωνική Σχολιά τα εφαρμόσαμε αυτά και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, δηλαδή εμείς οι ίδιοι οι χρήστες, για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε στο 100%, αλλά νομίζω με όλο αυτό που συμβαίνει, με την πανδημία, με την τηλεργασία, με τις νέες τεχνολογίες, με την τηλεκπαίδευση, θα μας βοηθήσει όλους να αποκτήσουμε μεγαλύτερες ταχύτητες σαν εταιρείες και να μπορούμε να δούμε το εξωτερικό, έτσι. Δηλαδή, να μην κοιτάμε μόνο το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά το τι συμβαίνει και στο εξωτερικό περιβάλλον και έξω, στην αγορά, και κατά πόσο να δούμε νέες πρακτικές που ακολουθούν, να εφαρμόσουν πρακτικές που ακολουθούν εταιρείες 20 χρόνια τώρα. Δηλαδή Google, Amazon, μεγάλες εταιρείες, τις οποίες τα ακούμε, τα διαβάζουμε, αλλά είναι τελείως διαφορετικά να τα εφαρμόσεις. Λέμε, το κάνουν και είναι εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα πρέπει να επενδύσουν και οι ίδιες εταιρείες όλα αυτά. Και νομίζω ήδη το έχουν καταλάβει. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το έχουν καταλάβει. Και είναι μονόδρομος. Είναι αναγκαστικό πλέον να γίνει όλο αυτό. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα συναδέλφους που είχα καιρό να τους δω, έστω και από εδώ. Και εύχομαι να περάσει όλο αυτό και να τα πούμε και από κοντά με το καλό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.